Κύριε Δήμαρχε, αγαπητά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και συμπολίτες πια της Σαμοθράκης, και πάλι να ευχαριστήσω για τη θερμή υποδοχή. Ήθελα εδώ και καιρό να επισκεφθώ το όμορφο νησί της Σαμοθράκης. Έχω αναμνήσεις, όπως είπα, όταν ήμουν φαντάρος και βρέθηκα εδώ. Τώρα όμως από θέση ευθύνης, διαφορετικής ευθύνης, γιατί τότε ήταν και αυτή η θέση ευθύνης, το να είσαι φαντάρος στον Εύρο, αλλά με την ευθύνη του Πρωθυπουργού της χώρας και με το κλιμάκιο των Υπουργών, είμαστε εδώ για να συζητήσουμε τα δικά σας θέματα. Ξέρω ότι πολλές φορές νιώθετε αποκλεισμένοι, δυσκολεύεστε σε μετακινήσεις. Τα προβλήματα είναι πολλά και θα κάνουμε μαζί ό,τι μπορούμε να τα λύσουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Απ' την άλλη, είναι αλήθεια ότι ζείτε σε έναν τόπο πανέμορφο, ήρεμο, εκπληκτική η φυσική ομορφιά, μακριά από τον θόρυβο, το άγχος, την ταχύτητα της μεγαλούπολης που ζούμε οι περισσότεροι πια Έλληνες. Πιστεύω στη Σαμοθράκη, διότι αν πράγματι καταφέρουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να λύσουμε πρακτικά προβλήματα, είμαι βέβαιος ότι η Σαμοθράκη θα αποτελεί ιδανικό μέρος. Όχι απλώς για τον επισκέπτη, όχι μόνο για εσάς τους ίδιους, για να μείνουν εδώ τα παιδιά σας, αλλά και να προσελκύσετε κόσμο να εγκατασταθεί εδώ στη Σαμοθράκη. Και νομίζω, Δήμαρχε, με τα λόγια σου, επιβεβαιώνω ότι αυτά που λέω και εγώ δεν είναι τυχαία. Βρισκόμαστε σε ένα προνομιακό, από όλες τις απόψεις, σημείο της χώρας μας. Γνωρίζετε βέβαια ότι αυτούς τους μήνες, τους πολλούς μήνες που είμαστε 15 μήνες στην κυβέρνηση, δίνουμε μια πολύ σκληρή μάχη για την πατρίδα. Μας χρειάστηκε η πατρίδα, κληθήκαμε όλοι να τη στηρίξουμε. Αυτό είναι το σπίτι μας. Βρεθήκαμε στο κύριο της καταστροφής, μιας πιθανής οικονομικής κατάρρευσης, μέχρι και χρεοκοπίας του κράτους, αν την αφήναμε να συμβεί, να συμβούν τα γεγονότα τα οποία αποφύγαμε, θα είχε ανυπολόγιστες συνέπειες στις ζωές όλων μας και όλων σας παντού στην Ελλάδα. Αυτό το ενδεχόμενο που ήταν σχεδόν βέβαιο, βάλαμε πλάτη όλοι οι Έλληνες και το αποτρέψαμε. Κρατήσαμε την Ελλάδα όρθια, όπως έπρεπε, και γνωρίζω ότι όλοι σας, όπως και όλοι οι πολίτες της χώρας, συνεχώς ακούν αυτά τα μαύρα σενάρια, τα οποία όμως εμείς φέρνουμε ένα μήνυμα άλλο, ένα μήνυμα ελπίδας, να σπάσουμε αυτόν τον κύκλο της μιζέριας, της κατήφιας, της απεσιοδοξίας. Έχουμε αποδείξει τους τελευταίους μήνες ότι ο Ελληνισμός, όταν θέλει, μπορεί, και μπορεί βεβαίως, παρά την δύσκολη κατάσταση, κάθε μέρα να βλέπουμε, να βάζουμε νέες βάσεις για μια καλύτερη Ελλάδα και σύντομα, δουλεύοντας όλοι μαζί, να βγει από την κρίση και να σταθεί στα πόδια της αυτόνομη και δυνατή. Τι δεν ακούσαμε βεβαίως τις προηγούμενες μέρες και εβδομάδες, το πρόγραμμα δεν βγαίνει, οι στόχοι έχουν ξεφύγει, το έλλειμμα είναι πάνω από το 10%, θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα, μάλιστα εντός του 2010, πώς θα γίνουν όλα αυτά σε 40 μέρες, αυτά είναι που έχουν υποθεί. Αυτά δεν γίνονται, δεν έχουν γίνει ποτέ, και όμως εμείς καταφέραμε και είμαστε σε έναν καλό δρόμο. Προχωράμε με στόχευση και με σχεδιασμό, με σίγουρα βήματα ενάντια σε παθογένειες πολλών ετών, ενάντια στην οπισθοδρομική αντίληψη, εκείνη που λέει και εκείνες οι δυνάμεις που καλλιεργούν τον φόβο, την ανασφάλεια, επειδή δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα, επειδή αποτελούν κατεστημένο. Και είδαμε τα αποτελέσματα αυτής της νοοτροπίας. Τα ζήσαμε στο πετσί μας όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες. Γι' αυτό είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε την Ελλάδα για το καλό όλων των Ελλήνων, να αισθάνεται ο πολίτης ισχυρός, με δικαιώματα, να χτίσουμε μια βιώσιμη οικονομία, αυτό που θα παράγει πλούτο, και να μοιράζεται αυτός ο πλούτος δίκαια σε όλους και σε κάθε περιοχή της χώρας. Να αφήσουμε πίσω μας και να απελευθερωθούμε από αντιλήψεις, δομές που θέλουν τελικά εξαρτημένο τον Έλληνα πολίτη μέσα σε μια πελατειακή λογική, που θέλουν τον Έλληνα χωρίς εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους, στις ικανότητές τους, στο ότι μπορούμε να πετύχουμε. Δίνουμε λοιπόν τώρα τη μάχη όχι μόνο για τη σωτηρία της χώρας, αλλά να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα, αυτά που μας οδήγησαν εδώ, που βρεθήκαμε στο σημείο αυτό. Να γίνουμε λοιπόν ξανά αυτοδύναμοι, να μειώσουμε τα ελλείμματα, τα χρέη, να αποκτήσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα μια ισχυρή οικονομία, κοινωνία δικαίου,
ασφάλειας για όλους, είτε μιλάμε για τους πολίτες στην Αθήνα είτε στη Σαμοθράκη. Να ανακτήσουμε την αυτονομία μας, να μην ξαναζήσουμε ποτέ ούτε επιτηρήσεις, ούτε μνημόνια, ούτε τρόικες, να μην έχουμε ανάγκη από δάνειες δυνάμεις. Και αυτή τη μάχη τη δίνουμε πολυμέτωπα, και εντός και εκτός της χώρας. Εντός της χώρας καλλιεργώντας ό,τι πολυτιμότερο έχουμε, δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό, τον πολιτισμό μας, δουλεύοντας πάνω και με γνώμονα τις αξίες μας, αλλά και εκτός της Ελλάδας, όπως για παράδειγμα αυτό το διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν χρειάστηκε να συσταθεί από την αρχή ένας μηχανισμός στήριξης για όλες τις χώρες που είχαν ένα πρόβλημα μπροστά στις παγκόσμιες αγορές, αλλά και να πάμε σε ένα μοντέλο πιο δυναμικής και οικονομικής, κεντρικής οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα είναι δικό μας, αλλά και θα θωρακίσει όλες τις χώρες από μελλοντικές παρόμοιες κρίσεις και θα δώσει προοπτική για ανάπτυξη, για δουλειές, για ευημερία σε όλη την Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά την ίδια μας τη χώρα, θα πετύχουμε να την αλλάξουμε. Έχουμε επικεντρωθεί το τελευταίο διάστημα σε μεγάλες θεσμικές αλλαγές και θα συνεχίσουμε αυτές τις αλλαγές στο κράτος, στην παιδεία, στην υγεία, ώστε η Ελλάδα να γίνει μια χώρα που σέβεται τους πολίτες της, παρέχει υπηρεσίες ποιότητας, δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσουν ισότιμα όλη την ευημερία, ανάπτυξη και ασφάλεια. Μια μεγάλη αλλαγή που ήδη έχει ξεκινήσει να συντελείται, όμως θέλει βεβαίως πολλή δουλειά, και η επιτυχία θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από όλους μας, τους ίδιους τους πολίτες, αλλά και πάνω από όλα τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας μας, και εδώ θα παίξει σημαντικό ρόλο η αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση, γιατί η κρίση είναι μεγάλη και είναι υποχρέωση και ευκαιρία να αλλάξουμε. Επιστρέφοντας λοιπόν στα του τόπου σας, η Σαμοθράκη αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα μιας περιοχής που μπορεί να αναδείξει με τον καλύτερο τρόπο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η πατρίδα μας. Έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα και σε όποιον τόπο πάει κανείς, όπως και εσείς το είπατε Δήμαρχε, και εσείς όπως το είπατε με την ωραία αυτό το ωραίο κείμενο με την παρουσίαση της Σαμοθράκης και βιβλίο, το Λεύκωμα, αναδεικνύουμε, ξέρουμε και αναδεικνύουμε τι έχουμε σαν χώρα και σαν κάθε περιοχή. Το θέμα είναι αυτά να τα αξιοποιήσουμε σωστά. Και πολλές φορές δεν μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε σωστά, ακριβώς λόγω ενός συγκεντρωτικού, γραφειοκρατικού κράτους, πελατειακού κράτους, το οποίο δεν άφηνε πολλές φορές τις δυνάμεις να απελευθερωθούν. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να αποτελέσετε υπόδειγμα, όπως το είπατε, πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή να πρωτοπορήσετε, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για πάρα πολλές περιοχές στην Ιφίλιο. Και αυτό να το συνδυάσετε με τον τουρισμό, τον πολιτισμό, τι πιο όμορφο από να συνδυαστεί με την ιστορία, τον μύθο, αυτή η ανάπτυξη, όπως και βεβαίως και με την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, που ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη παράδοση στη Σαμοθράκη και μπορεί να τονωθεί και να συνδυαστεί με την τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη. Ζείτε λοιπόν σε αυτόν τον τόπο με πλούσια παράδοση, ιστορία, προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, φυσικό περιβάλλον, και έχετε σπάσει το καλούπι, ας το πούμε έτσι, διότι για πολλά χρόνια περιοχές σαν τη δική σας έμειναν αναξιοποίητες και είτε ερήμωσαν, είτε από την άλλη μεριά ακολούθησαν ένα κακό μοντέλο ανάπτυξης, εφήμερο, πρόσκαιρο, χωρίς κανένα σεβασμό σε αυτά που έχουν σήμερα σημασία. Σημασία, έχουν αξία, δηλαδή αξία για να αναδείξουμε την ταυτότητά μας, που είναι το περιβάλλον, η κληρονομιά μας, η φυσική μας πόλη. Σε ό,τι μας αφορά, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να το αλλάξουμε, να αλλάξουμε αυτό το μοντέλο το αρνητικό και να αξιοποιήσουμε νέα επενδυτικά εργαλεία, όπως παραδείγματος χάρη ο νέος επενδυτικός νόμος, που έχει στόχευση. Θα στηρίξει δηλαδή και θα αναδείξει ό,τι καλύτερο έχουμε. Τα αγαθά, τις υπηρεσίες, την παράδοση, την πλούσια ιστορία μας. Και ψηφίστηκε πρόσφατα ο επενδυτικός αυτός νόμος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το ίδιο κάνουμε και για την παιδεία μας. Βασικός στόχος είναι σε κάθε περιοχή να μπορούν οι πολίτες να μαθαίνουν πράγματα που τους είναι χρήσιμα, έχουν άμεση σχέση με τις τοπικές συνθήκες και ανάγκες και την εκεί
οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό, αλλά και αξιοποιώντας την παιδεία πια πιο άμεσα, όχι για να πάρει απλώς κάποιος ένα επάγγελμα, αλλά να είναι εργαλεία ζωής, εργαλεία παραγωγής, εργαλεία δημιουργίας, η γνώση και η μάθηση για την ανάπτυξη κάθε περιοχής. Θέλουμε λοιπόν να τα προϊόντα μας ακριβώς να έχουν αξία μέσα από τη γνώση, την τεχνογνωσία, την τεχνολογική εξέλιξη και με συνδυασμό με τον πολιτισμό. Να γίνουν πάλι ονομαστά στο εξωτερικό, να προβάλλουμε την Ελλάδα ως κατεξοχήν τουριστικό προορισμό υψηλού επίπεδου με παροχές, τα δικά μας ελληνικά προϊόντα που αναδεικνύουν τις αξίες μας, που είναι ταυτισμένα με αυτή την διαχρονική ιστορία μας, που έχει τόσες ομορφιές και που αναδεικνύει την αισθητική, τον πλούτο και τις αρχές μας. Δεν υπάρχει λοιπόν καλύτερο παράδειγμα από τούτο εδώ το νησί, τη Σαμοθράκη. Τώρα προσφέρεται και προσφέρονται όλες οι ευκαιρίες και αυτή είναι η κεντρική μας στόχευση, να αναδειχθεί αυτή η πράσινη ταυτότητα. Η στροφή δηλαδή στην βιολογική παραγωγή των αγροτικών και κοινοτροφικών προϊόντων, η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως είπατε και εσείς, η γεωθερμία που έχει το νησί σας και όχι μόνο, και ο ήλιος και ο αέρας και ο άνεμος. Δημιουργούνται προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού ώστε να ενισχυθεί η τοπική επιχειρηματικότητα, που σημαίνει θέσεις εργασίας να δημιουργηθούν για τους νέους κυρίως, που μέχρι τώρα ήταν στόχος τους, ήταν αναγκασμένοι να εγκαταλείψουν τα νησιά τους, να αναζητήσουν αλλού την τύχη τους. Δεν μιλώ λοιπόν μόνο για τον παραδοσιακό τουρισμό, αλλά και για όλες τις άλλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού, πράσινου τουρισμού, πολιτιστικού τουρισμού, που μπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Θα κάνω όμως μια παύση εδώ ως προς τα δικά μας, για να μιλήσω για αυτά που είναι πια δικά σας, διότι εμείς ψηφίσαμε τον Καλλικράτη, που πρόσφατα άρχισε να εφαρμόζεται, και ο Καλλικράτης είναι πλέον η δύναμη που έχετε εσείς, ο Δήμος αλλά και η Περιφέρεια. Και αυτή η δύναμη είναι τεράστια. Και όλο και περισσότερο θα μεταφέρονται αρμοδιότητες, πόροι αλλά και ανθρώπινο δυναμικό στην Περιφέρεια. Σας πω ένα παράδειγμα. Διάβασα με ενδιαφέρον την επιστολή που μου στείλετε, Δήμαρχε, που όντως καταγράφονται και όλες οι πολλές δυνατότητες που έχει το νησί, αλλά και τα σημαντικά προβλήματα. Από εκείνα που πρέπει πράγματι να κάνουμε με παρεμβάσεις μας και θα κάνουμε, όπως είναι στην υγεία, σε υποδομές, όπου η κυβέρνηση μπορεί να είναι και συναρμόδια. Δεν χρειάζεται όμως πια να πάρετε παντού για όλα τα θέματα έγκριση ή εντολή από την κεντρική κυβέρνηση. Μπορείτε, έχετε και επίσημα πια αρμοδιότητες να τις διαχειριστείτε εσείς, μόνοι σας. Να κάνετε αυτό που εσείς ήδη πιστεύετε είναι σωστό για το καλό της περιοχής σας. Παραδείγματος χάρη, γράφετε για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Εμείς να συμφωνήσουμε, ναι, όμως έχω την εντύπωση ότι ελάχιστα μας χρειάζεται γι' αυτό. Είσαστε ελεύθεροι από τον Καλλικράτη να αποφασίσετε να υλοποιήσετε πράγματα. Αν είναι ένα πάρκο ειδικού ενδιαφέροντος, αν είναι ιδιαίτερες κτηνοτροφικές μονάδες, είναι πράγματα τα οποία εσείς μπορείτε πια να προωθήσετε. Με ένα συνολικό βεβαίως δικό σας σχεδιασμό που αναδεικνύει την ταυτότητά σας, και βεβαίως και με περιφερειακές υπηρεσίες και δυνατότητες που θα έπρεπε να λειτουργούν χωρίς κεντρική παρότρινση, αλλά πια με συνέργειες. Έχουμε ΤΕΗ, έχουμε ΑΕΗ, έχουμε ΟΕΔ, έχουμε σχολές, όλοι έχουμε επιστήμονες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάδειξη, στις μελέτες, στην τοπική ιστορία, αλλά και ακόμα και στην βελτίωση των δομών παραγωγής. Αν τίθεται λοιπόν ζήτημα αδειοδοτήσεων ή τεχνογνωσίας, εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε. Αλλά πάρα πολλές δυνατότητες έχει πια η περιφέρεια και η τοπική αυτοδιοίκηση και η απόφαση είναι δική σας. Αυτή είναι η μεγάλη τομή του Καλλικράτη. Δεν ήταν ένα πρόγραμμα συνένωσης απλώς δήμων ή και νομαρχιών. Ήταν ένα πρόγραμμα μεταφοράς αρμοδιοτήτων εξουσίας στους ίδιους πολίτες, ώστε να μην χρειάζεται να τρέχετε από ένα Υπουργείο στο άλλο, που ήταν και αν θέλετε μέρος του πολιτικού συστήματος. Σας ήθελαν οι πολιτικοί να τρέχετε στην Αθήνα, να τρέχετε στα γραφεία για να είσαστε εξαρτημένοι, να το πω, υποχρεωμένοι το λέμε, σε κάποιον πολιτικό, σε κάποιον παράγοντα. Εμείς θέλουμε να είσαστε υποχρεωμένοι
στον ελληνικό λαό, στους δημότες σας, στην περιοχή σας, να αισθάνονται ότι, και να αισθανόμαστε κι εμείς ότι όλοι υπηρετούμε το γενικό καλό και ότι δεν χρειάζονται διαμεσολαβητές για να μπορεί να προχωρήσει αυτό το γενικό καλό, το δημόσιο συμφέρον, χωρίς λοιπόν άδικες και χρονοβόρες διαδικασίες. Να μπορείτε εσείς να ορίζετε το μέλλον του νησιού σας. Γνωρίζω βέβαια πως ο Καλλικράτης δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα. Όσον αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα που σας απασχολούν, όπως για παράδειγμα το κέντρο υγείας της Σταμοθράκης, με τις θαλάσσιες ακτοπλοϊκές συνδέσεις, με το αλλιευτικό καταφύγιο, τους βιολογικούς καθαρισμούς των οικισμών, να είστε βέβαιοι ότι θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας. Γι' αυτό βρίσκονται άλλωστε εδώ και οι υπουργοί και οι υφυπουργοί, με στόχο να δούμε από πρώτο χέρι την πρόοδο των έργων μας, να ενημερωθούμε από τους αρμόδιους φορείς και να δούμε τυχόν ζητήματα που έχουν ανακύψει. Ήδη εντός του 2011 έχει δρομολογηθεί η κατασκευή αλλιευτικού καταφυγίου, καθώς και η αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων στο λιμάνι της Καμαριώτισσας. Επίσης, εδώ είναι ο Υφυπουργός Υγείας για να σε ενημερώσει για τα θέματα του Κέντρου Υγείας, γιατί αντιλαμβανόμαστε τη σημασία που έχουν οι υπηρεσίες αυτές σε μια νησιωτική περιοχή. Γιατί να μπορούν οι κάτοικοι της Σαμοθράκης να απολαμβάνουν τις ίδιες παροχές είναι για μας στόχος. Είναι θέμα δικαιοσύνης, είναι θέμα ισότητας μεταξύ των πολιτών, αλλά είναι και θέμα και ανάπτυξης. Διότι όταν οι κάτοικοι της περιοχής αισθάνονται ασφάλεια και σιγουριά, όπως βεβαίως και οι επισκέπτες, αυτό δίνει όθηση και αναπτυξιακή. Προτείνω επίσης, κατά τα πρότυπα κάποιων άλλων πιλωτικών νησιών, να εγκατασταθεί μέχρι το καλοκαίρι και μονάδα τηλεϊατρικής, δηλαδή να υπάρχει σύνδεσή σας με κάποιο ικανό νοσοκομείο της περιοχής με ψηφιακό τρόπο, ώστε να παρέχονται και πιο σύνθετες διαγνώσεις και θεραπείες. Ταυτόχρονα, μια σειρά από σημαντικά έργα βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, όπως είναι η στερέωση, η διαμόρφωση του κάστρου της χώρας, η συντήρηση με ανάδειξη του ανατολικού τμήματος του Ιερού των Μεγάλων Θεών. Στόχος μας είναι να προβάλλουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα αρχαιολογικά μνημεία, να ενισχύσουμε την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού, που είναι βεβαίως ξακουστή ανά τον κόσμο, που αποτελούν βάση και προϋπόθεση για την ουσιαστική και περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη. Το λέω και πάλι, το πιστεύω με συνέστηση ευθύνης και του κόπου που απαιτείται από όλους μας, προχωρούμε μπροστά στο να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό μοντέλο. Ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, ποιότητας, που πρώτα απ' όλα αυτή η ανάπτυξη θα αφορά στους ίδιους κατοίκους της περιοχής της Σαμοθράκης. Και αυτό, αν θέλετε, έχει σχέση με την τουριστική ανάπτυξη. Δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγαλύτερες τουριστικές περιοχές στον κόσμο είναι οι περιοχές όπου έχουν ποιότητα ζωής. Ποιότητα ζωής. Άρα λοιπόν και εμείς, διαμορφώνοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός νησιού όπως της Σαμοθράκης, είναι αυτό που είναι το πρώτο εχέγγυο για να μπορεί να έχουμε και ποιοτικό τουρισμό. Μπορεί λοιπόν η Σαμοθράκη να αποτελέσει ένα πρότυπο για τη χώρα μας και κορυφαίο τουριστικό προορισμό για επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Να έχει ο κάθε κάτοικος και η κάθε επισκέπτης τις υπηρεσίες που το αξίζουν, να μπορεί να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα με κάθε Έλληνα και Ελληνίδα. Γι' αυτό εργαζόμαστε σκληρά και αδιάκοπα και θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για την τιμή που μου κάνατε, αλλά και είμαι στη διάθεσή σας όλοι μας να μιλήσουμε αναλυτικά για ό,τι θέλετε. Να είστε καλά.